Για να έρθουμε εμείς στο τραπέζι μας, κυρίες και κύριοι, να πούμε εδώ καλημέρα. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Αποστολόπουλος, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειο-Ανατολικής Αττικής. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε, καλή σας ημέρα. Φιλεθέατε. Να είστε καλά. Και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Γιάννη Γούλα, είναι πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλίας. Θα καταλάβετε σε λίγο το λόγο που τον έχουμε κοντά μας. Και σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά μας και δημοσιογράφος από το Βόλο, την κυρία Εύη Ράπτη. Γιατί χθες είχαμε αυτή την απίστευτη ιστορία εκεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Γούλα. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο ΕΚΑΒ, πρόεδρε? 25 χρόνια. Σε αυτά τα 25 χρόνια, ένα τέταρτο του αιώνα, έχετε ξαναδεί περιστατικό σαν το χθεσινό, δηλαδή τραυματία με βολή από ψαροντούφεκο στο κεφάλι? Είναι σπάνιο φαινόμενο αυτό, δεν συμβαίνει στην καθημερινότητα. Παρόλο που τα πρώτα χρόνια του εργασιακού μου βίου υπηρετούσα και στην Αθήνα, όπου τα περιστατικά στην πρωτεύουσα σε σχέση με τα περιστατικά της επαρχίας είναι τετραπλάσια, μπορώ να πω και περισσότερα, και είναι πάσης φύσεως. Μπορώ να πω ότι όντως δεν έχω ξαναδεί και εγώ προσωπικά, αλλά και γενικότερα οι συνάδελφοί μου, οι διασώστες που εργάζονται τα περισσότερα χρόνια. Στο δικό σας τον τομέα, αυτό μας λέτε. Κύριε Γούλα, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, να μας πείτε χθες την κλίση την οποία δεχτήκατε, τι έγινε, πήγατε εκεί. Τι βρήκατε? Να μας περιγράψετε λιγάκι το περιστατικό. Τι αντικρίσατε? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς κληθήκαμε στις 8.30 ώρα το πρωί, 8 και 27 συγκεκριμένα. Και μας δόθηκε η κλίση από το 100 από την αστυνομία, ναι, ότι υπάρχει πυροβολισμός από ψαροντούφεκο. Αμέσως έσπευσε ασθενοφόρο, πήγαν οι συνάδελφοι, αντικρίσαν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε καλά ζωτικά σημεία, είχε επικοινωνία, είχε διάβγεια. Έφερε ένα τραύμα στο δεξί ημιθωράκιο και το βέλος του ήταν σφηνωμένο στην κεφαλή του θύματος, ήταν στο κρανίο, στην κροταφική περιοχή, όπου είχε είσοδος από μπροστά με έξοδος στην πίσω πλευρά, στην ηνιακή χώρα. Ήταν σφηνωμένο δηλαδή από μπροστά προς τα πίσω. Είχε διαπεράσει το κεφάλι, το κρανίο του. Έτσι ακριβώς. Σας λέω, στην κροταφική χώρα, από μπροστά, πάνω από το μάτι, να σας δώσω να καταλάβετε, και βγήκε ακριβώς πίσω, που λίγο πιο πάνω από τον αφιένα. Αμέσως οι συνάδελφοι έγινε κινητοποίηση του περιστατικού για να μην υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα. Και μεταφέρθηκε με ασφάλεια και με τη δέουσα προσοχή που χρειάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου. Ωραία. Και μετέπειτα έφυγε και... Μισό λεπτάκι, κύριε Γούλα, μισό λεπτάκι. Η κυρία Ράπτη είναι μαζί μας, η συνάδελφός μας από το posting.gr. Καλημέρα. Καλημέρα, Εύη. Καλημέρα σε όλους σας. Λοιπόν, τι ακριβώς είχε γίνει εκεί πέρα τώρα, μετά τι προέκυψε από την αστυνομική διερεύνηση? Να σας πω καταρχήν ότι ακόμη αναζητείται ο 40χρονος γιος που κατάφερε αυτό το απίστευτο τραύμα στον ίδιο του τον πατέρα. Όλα συνέβησαν χθες το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί, 8 η ώρα περίπου, η γειτονιά, μια κεντρική συνοικία στην πόλη του Βόλου, σηκώθηκε στο πόδι από τις φωνές που άκουσε να βγαίνουν από το σπίτι της οικογένειας και είδε έντρομη να στέκεται στην πόρτα ένας άνθρωπος όρθιος που στο κεφάλι του υπήρχε περασμένο ένα καμάκι. Οι εικόνες από το ρεπορτάζ που μας μεταφέρουν οι γείτονες πραγματικά είναι απερίγραπτες, γιατί κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει πώς αυτός ο άνθρωπος στεκόταν όρθιος. Όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο κύριος Γούλας, αυτό ήταν και το σοκ των διασωστών που αντίκρισαν έναν άνθρωπο με ένα καμάκι να έχει διαπεράσει το κεφάλι του από άκρη σ' άκρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ, αυτό δεν ήταν το μοναδικό τραύμα που προσπάθησε να καταφέρει στον πατέρα του ο 40χρονος. Πρώτα όπλησε το ψαροντούφεκο
και του επιτέθηκε. Φαίνεται ότι χτύπησε σε κάποιο σκληρό σημείο του σώματος στην περιοχή του στήθους. Και μετά ξαναπήρε το ψαροντούφεκο, ξαναόπλησε και στόχευσε αυτή τη φορά στο κεφάλι. Ακόμη αναζητείται. Πρόκειται για ένα άτομο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το οποίο έχει κάποιες ψυχικές διαταραχές. Είχε μάλιστα νοσηλευτεί στο παρελθόν ήδη τρεις φορές. Φαίνεται να έπαιρνε κάποια αγωγή. Ήταν συχνή έτσι, κάποιοι καυγάδες και κάποιες εντάσεις στην οικογένεια. Ωστόσο, δεν είναι γνωστός ο ακριβής λόγος που οδήγησε τα πράγματα σε αυτό το σημείο χθες το πρωί. Πραγματικά, μία ακόμη σοκαριστική οικογενειακή τραγωδία με μία απίστευτη εξέλιξη. Και να πούμε ότι ο άνθρωπος, ο 70χρονος άνδρας, νοσηλεύεται στη Μέτρινος Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας σε καταστολή, καθότι έπρεπε να διακομιστεί εκεί για να γίνει μια πολύ λεπτή χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι, ούτως ώστε να αφαιρεθούν τα μεταλλικά κύριε στοιχεία. Γούλα, σωστά, Εύη, και πραγματικά είσαι έτσι συγκλονιστική στην περιγραφή σου. Σε παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα. Κύριε Γούλα, μας λέτε λιγάκι αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 69χρονου. Του έχει αφαιρεθεί το καμάκι αυτό από το κρανίο του και πώς είναι σήμερα ο άνθρωπος? Έχει αφαιρεθεί το καμάκι με τη βοήθεια των ιατρών, όπου διακομίστηκε από το νοσοκομείο του Βόλου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Έχει αφαιρεθεί και αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας. Η κατάσταση είναι σοβαρή, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δίνει μάχη ο άνθρωπος για να κρατηθεί στη ζωή, έτσι όπως μας το λέτε. Σίγουρα. Έτσι. Κύριε Αποστολόπουλε, τι να πω τώρα για αυτή την ιστορία, τι να πούμε? Είναι άλλη μια τραγική υπόθεση οικογενειακή που σίγουρα ακουμπάει στα όρια των ψυχιατρικών προβλημάτων μαζί με ένα ιστορικό έντασης στην οικογένεια. Μαζί, θα πρωτοτυπήσω λίγο, μαζί με την ενίσχυση των αστυνομικών τμήματων θα πρέπει να ενισχυθούν και οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων για να παρακολουθούν τέτοιες υποθέσεις. Αυτά συνήθως είναι γνωστά στην τοπική κοινωνία, ιδίως στην επαρχία. Και από εκεί και πέρα αυτά θα πρέπει να γίνονται γνωστά άμεσα και στο οικείο αστυνομικό τμήμα αλλά και στις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες των Δήμων. Λέτε χρειαζόμαστε ψυχιάτρους και ψυχολόγους. Να παρακολουθούν τέτοιου είδους περιστατικά. Βλέπουμε πολλά τέτοια περιστατικά και όντως χρειαζόμαστε. Άλλωστε υπάρχουν και πρόσφατα ρεπορτάζ με πόσα Ζάναξ κυκλοφορούν στη χώρα μας. Άρα θα πρέπει κάτι να γίνει και για αυτό το κομμάτι. Εύη, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν πληροφορίες αν αυτός ο άνθρωπος είχε διακόψει, είχε σταματήσει τη φαρμακευτική του αγωγή? Γιατί μας είπες ότι οι μαρτυρίες των κατοίκων ότι αντιμετώπιζε κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Στο παρελθόν, ναι, έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή. Δεν γνωρίζει κανείς αν την είχε διακόψει, αν τη συνέχιζε ή όχι. Να πω ωστόσο ότι, όπως γνωρίζετε, η νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική δεν μπορεί να ξεπερνά τους 3 μήνες. Μετά θα πρέπει να υπάρχει ειδική εντολή από την εισαγγελία για την αντίστοιχη περίπτωση για να διατηρηθεί η νοσηλεία. Αυτό για να σας απαντήσω αναφορικά με το νομικό πλαίσιο, γιατί και εμείς αυτό κάναμε χθες ρεπορτάζ. Ρωτήσαμε αυτός ο άνθρωπος, εφόσον υπήρχε ένα ιστορικό, γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος, δεν νοσηλεύει. Δηλαδή, γιατί ο νόμος δεν το επιτρέπει. Πάντως είναι σήμερα ελεύθερος τώρα, έτσι αναζητείται. Είναι έξω, είναι κάπου στην πόλη. Αναζητείται για να συλληφθεί. Πολύ σωστά, αναζητείται για να συλληφθεί από τις αρχές μέχρι αυτήν την ώρα. Πάντως, δεν έχει εντοπιστεί. Δεν φαντάζομαι έχει, μέσα στη μέρα θα υπάρχει κάποια εξέλιξη. Για όποιον έχει πιάσει στο χέρι του ψαροντούφεκο, αυτή η ιστορία έχει θολά σημεία. Συνήθως το ψαροντούφεκο έχει μία μονή βέργα, η οποία στην άκρη της έχει ένα φτεράκι το οποίο ανοίγει για να ακινητοποιεί το ψάρι, όχι τον άνθρωπο. Στο πρώτο πλήγμα. Στο πρώτο πλήγμα. Έγινε 2 φορές με τρομερή δύναμη. Είναι φοβερό αυτό. Στο πρώτο πλήγμα, όποιος επιχείρησε να κάνει το δεύτερο, τράβηξε τη βέργα από το σώμα του θύματος, την ξαναέβαλε στο ψαροντούφεκο, ξαναόπλησε τα λάστιχα και του έριξε στο κεφάλι για να σιγουρευτεί ότι θα τον σκοτώσει. Τώρα. Και πρωτήτερα. Πόσους Αγίους είχε αυτός ο άνθρωπος, που αυτή η βέργα, η οποία είναι συνήθως 6-6,5 χιλιοστά, πέρασε ΣΥΡΙΖΑ από τον εγκέφαλό του και όχι μέσα από αυτόν. Και να ήταν όρθιος, όπως μας είπατε, Εύη, και εσύ και ο κύριος Γούλας. Τον έβλεπαν οι κάτοικοι. Με τη βέργα στο κεφάλι. Με τη βέργα στο κεφάλι και ήταν όρθιος. Επικοινωνούσε ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή είναι πραγματικά σοκαριστικό. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι προσπάθησε ο γιος, ο 40χρονος γιος, να το μαχαιρώσει πρώτα και μετά εντόπισε μέσα στο χώρο του σπιτιού το ψαροντούφεκο με το οποίο του επιτέθηκε. Μάλιστα. Κύριε Γούλα, δεν χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για την εφαίρεση του αντικειμένου, γιατί συνήθως σε άλλα χειρουργία δηλαδή που έχουν συμβεί από ατύχημα σε τέτοιες περιπτώσεις,
Συνήθως μέσα στο χειρουργείο απαιτείται η παρέμβαση της πυροσβεστικής με ειδικά με εργαλεία, ας πούμε, ακριβίας, προκειμένου να αφαιρεθεί το αντικείμενο. Πολύ να τρεχιάζω για να το περιγράψω. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Όντως, όταν μεταφέρθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Βόλου, το χειρουργικό τμήμα ειδοποίησε την πυροσβεστική και αρμόδιοι υπάλληλοι της πυροσβεστικής μετέβησαν στο νοσοκομείο, όπου με τη βοήθεια των γιατρών κόψαν το τμήμα το οποίο προεξήκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να γίνει και η μεταφορά του και για να μπορέσει να αφαιρεθεί. Αυτή δεν γίνει έτσι, γιατί έχει ένα φτεράκι που ανοίγει και δεν μπορείς να τραβήξεις και από την άλλη έχει τις εγκοπές που μπαίνουν τα λάστιχα. Άρα ούτε από εκεί μπορείς να τη βγάλεις. Χρειάζεται ένα κοπί για να βγει και μόνο η πυροσβεστική μπορεί να το κάνει. Πώς το κάνει. Εύη, κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσουμε. Υπάρχουν άλλα άτομα στο οικογενειακό κύκλο? Δηλαδή αυτοί οι δύο άντρες έμεναν μαζί? Μητέρα υπάρχει? Παιδιά γνωρίζουμε κάτι? Αδέρφια? Υπάρχει οικογένεια, υπάρχει μητέρα που εκείνη την ώρα ήταν όλοι στο πρωινό. Κάποια περισσότερη πληροφορία για την οικογένεια δεν έχει γίνει γνωστή ακόμη. Αλλά να σας πω ότι αυτό λίγη σημασία έχει, καθότι όπως φαίνεται υπήρχαν κάποιες προστριβές, υπήρχαν κάποιοι καυγάδες μεταξύ των δύο ανδρών, τους οποίους τους είχε ακούσει η γειτονιά, αλλά κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι φτάσανε τα πράγματα σε αυτό το τρομερό. Εύη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύη Ράπτη, όπως και τον κύριο Γούλα, να είστε καλά, την καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.